εμείς ως κομμάτι της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής θέλουμε να καλυφθεί το σύνολο της χώρας και του πληθυσμού με ευρυζωνικές υποδομές. Και αυτό δεν είναι ένας στόχος από μόνος του, είναι μία προϋπόθεση για να μπορέσουν και οι υπόλοιποι, οι άλλοι πυλώνες της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής να υλοποιηθούν και να τελεσφορήσουν. Η ψηφιακή διακυβέρνηση με έμφαση στην εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής στη δημόσια διοίκηση ήταν το αντικείμενο του 4ου Digital Government Conference, στο οποίο συμμετείχαν υπουργοί, στελέχη της κυβέρνησης, διαμορφωτές πολιτικής και εμπειρογνώμονες διεθνών οργανισμών. Για την επίταξη των στόχων μας, επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός σχήματος με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θα αναπτύξει το δίκτυο οπτικών ινών ανοιχτής πρόσβασης σε όλη τη χώρα. Στοχεύουμε στη δημιουργία συμπράξεων και διατομεακών συνεργασιών, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Σύντομα, αναμένεται να κατευθέσουμε στη Βουλή σχέδιο νόμου για την μείωση του κόστους ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών. Και βεβαίως θα ακολουθηθεί όχι η τυπική, αλλά η ουσιαστική διαδικασία διαβούλευσης, και νομίζω ότι είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε και πρέπει, και είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε, να έχουμε πάρα πολύ ευρείες συνενέσεις. Η ανάγκη υλοποίησης εθνικού σχεδιασμού για την ψηφιακή πολιτική ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που δίνει το νέο ΕΣΠΑ. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το σχέδιο της Επιτροπής Juncker, το οποίο όχι μόνο θα δώσει σε επιχειρήσεις και πολίτες τη δυνατότητα πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά θα δημιουργήσει παράλληλα και 3,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι έτοιμοι να κάνουν ένα ψηφιακό άλμα σε αυτή τη νέα εποχή, που σε άλλες ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες έχει ήδη γίνει. Στην Ελλάδα δυστυχώς και ιδίως τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο στην υλοποίηση έργων που άπτονται της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και στην απορρόφηση κονδυλίων που είναι διαθέσιμα. Πρέπει, εμείς καλωσορίζουμε την ίδρυση αυτού του νέου Υπουργείου, σαν Νέα Δημοκρατία, και σαν αντιπολίτευση είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε με συγκεκριμένες προτάσεις στο να έχουμε μία ψηφιακή δέσμευση απέναντι στους Έλληνες πολίτες, ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Δημοσίου με επίκεντρο τους πολίτες και όχι το ανάποδο. Το νέο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιακή στρατηγική αφορά μεταξύ άλλων την προστασία δεδομένων, το ρυθμιστικό πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών, τις online αγορές, τη δημιουργία startups αλλά και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων. This conference is essential. Είναι σημαντικό το ότι διοργανώνεται αυτό το συνέδριο τη στιγμή που γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθεί ψηφιακή διακυβέρνηση στη χώρα. Φέρνει στο προσκήνιο όλους τους πρωταγωνιστές που πρέπει να εργαστούν πάνω σε αυτόν τον τομέα, ώστε η προσπάθειά τους να φέρει ωφέλη όχι μόνο στους πολίτες, αλλά και στους επιχειρηματίες. Ένας τρόπος για να επανεκκινήσει την οικονομία είναι να θεραπεύσουμε τον μεγάλο ασθενή, το δημόσιο. Να θεραπεύσουμε τον τρόπο λειτουργίας. Μας είπε νωρίτερα και ο μιλητής από τον ΣΕΒ ότι μόνο με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, αν το δημόσιο αρχίζει και αποδέχεται ηλεκτρονικά τα τιμολόγια, θα εξοικονομήσουμε 400 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τέτοιου μεγέθους παρεμβάσεις έχουν όφελος άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία, έχουν άμεσο αντίκτυπο στον τρόπο που συναλλάσσεται ο πολίτης με τις δημόσιες υπηρεσίες, έχει αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της χώρας. Ο χορηγός επικοινωνίας του συνεδρίου ήταν το CNN Greece.